επιστρέψα με ένα καινούριο reaction video και το οποίο είναι και αυτό ένα συγκρότημα το οποίο το περίμενα πώς και πώς, αλλά πριν μιλήσουμε για το συγκρότημα στο οποίο θα αντιδράσω, θέλω να ευχηθώ πρώτα από όλες όλες χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε χτες, να είστε πάντα γεροί και ευτυχισμένοι και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και το συγκρότημα στο οποίο θα αντιδράσω είναι φυσικά η Red Velvet, οι οποίες επέστρεψαν με το καινούριο τους mini album και με το καινούριο τους τραγούδι με τίτλο Window. Κοιτάω χαμηλά γιατί έχω το MV μπροστά μου για να το δω. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ καιρό να αντιδράσω στις Red Velvet. Ένα ατύχημα της... Αχ, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Τέλος πάντων, ένα μέλος είχε ένα πολύ δύσκολο ατύχημα, έμεινε σε χιάτιους πάρα πολύ καιρό δυστυχώς. Μετά είχαμε το σκάνδαλο της Irene, πάλι το comeback αναβλήθηκε και νομίζω έχει περάσει πάνω από χρόνος που δεν έχουν κάνει κάποιον comeback. Νομίζω το τελευταίο που είχα αντιδράσει εγώ ήταν τότε που έκανα και στα αγγλικά ακόμη, αν θυμάμαι καλά, και γι' αυτό ανυπομονώ πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα συγκροτήματα που έχω ξεχωρίσει πραγματικά. Αλλά πριν να αντιδράσουμε στις Red Velvet και στο καινούργιο τους καμπάκ, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι, ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο, να πατήσετε την καμπανούλα ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο στο κανάλι. Καινούργιο βίντεο στο κανάλι μπορείτε να βρείτε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε και να με ακολουθήσετε στο Instagram για να μην χάνετε τίποτα. Και επίσης στην περιγραφή θα σας έχω τα link για Buy Me a Coffee και για style.com. Και ας πέσει το intro και ας αντιδράσουμε στο Window από Red Velvet. Ένα AirPods. Πολύ ωραίο. Καλά, εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω το πόσο όμορφος είναι. Πάρα πολύ ωραία.
τελείωσε. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Εντάξει, από τους Red Velvet δεν μπορείς να περιμένεις και λίγο και κάτι λιγότερο, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω μαζί με το comeback των Dreamcatcher, το οποίο έγινε στα τέλη Ιουλίου, το δεύτερο καλύτερο comeback του καλοκαιριού για μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πάρα πολύ ωραίο. Καλά, το σχολίασα ήδη, ίδιες κούκλες. Το MV πανέμορφο, πολύχρωμο. Πολύ μοναδικό για τις Red Velvet, όπως είναι συνήθως, αλλά ήταν πραγματικά πανέμορφο το βίντεο κλιπ. Είχε και κάτι στοιχεία από παραμύθι, αλλά ήταν πανέμορφο, δεν έχω λόγια πραγματικά. Το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, μας έχει λείψει αυτός ο ήχος στην K-pop. Τραγούδια που να έχουν δομή και να αναπτύσσονται σιγά σιγά. Ανυπομονώ να ακούσω και όλο το άλμπουμ τους, να ακούσω και τα άλλα τα τραγούδια. Όπως σας είπα, ήδη είναι ένα από τα συγκροτήματα που έχω ξεχωρίσει και πραγματικά με αφήσανε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Σας είπα, δεύτερο καλύτερο comeback για το καλοκαίρι του 2021. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είπαμε, με αφήσανε με το στόμα ανοιχτό, πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Περιμένω να ακούσω και τη δικιά σας γνώμη κάτω στα σχόλια, αν σας άρεσε, πώς σας φάνηκε. Ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς αρέσουν οι Red Velvet, όπως και σε μένα. Γι' αυτό ανυπομονώ να ακούσω τη γνώμη σας, εδώ κάτω στα σχόλια. Εμείς θα τα πούμε κλασικά σε ένα επόμενο βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε εγγραφή, καμπανούλα, like στο βίντεο αν σας άρεσε, Instagram για να μην χάνετε τίποτα και link στην περιγραφή για Buy Me a Coffee και για style.com. Που με αφήσαν με το στόμα ανοιχτό πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Αυτά από μένα. Stay safe and bye!